Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Tourism Day είναι πάλι κοντά σας, μαζί με τις τελευταίες ειδήσεις στον χώρο του τουρισμού, των μεταφορών και του τουριστικού real estate. Μετά από 5 μήνες επιστρέφουμε, ανανεωμένοι, με λίγα παραπάνω κιλά, αλλά ελπίζουμε με πιο ενδιαφέροντα θέματα. Ένα εξ αυτών που θα συζητηθεί είναι η συνέντευξη της αναπληρώτριας Υπουργού Τουρισμού, Έλληνας Κουντουρά. Πριν πάμε όμως στα θέματά μας, να προχωρήσουμε ευθύς αμέσως να δούμε τις ειδήσεις της εβδομάδας που πέρασαν. Κατά 13% αυξήθηκε η επιβατική κίνηση της Aegean το πρώτο τρίμηνο φέτος. Με τα φτερά της εταιρείας πέταξαν συνολικά 1,8 εκατομμύρια επιβάτες. Η αύξηση της κίνησης στο δίκτυο εξωτερικού άγγιξε το 22%, προερχόμενη κυρίως από την κύρια βάση της Αθήνας. Στο δίκτυο εσωτερικού η εταιρεία μετέφερε 7% περισσότερους επιβάτες. Το νέο πρόγραμμα δρομολογίων για το 2015 παρουσίασε η Ellnair, αεροπορική εταιρεία του ομίλου Μουζενίδη, που για πρώτη φορά περιλαμβάνει προγράμματα εσωτερικών δρομολογίων. Συνολικά, οι πτήσεις εσωτερικού θα ανέλθουν σε 768 και οι προσφερόμενες θέσεις στις 75.000. Μεταξύ άλλων, από Αθήνα θα εκτελούνται απευθείας πτήσεις προς Σαντορίνη 6 φορές την εβδομάδα και για Μύκονο 4 φορές. Στο πρόγραμμα εξωτερικού, η Ellnair για πρώτη φορά θα συνδέσει τη Μόσχα με την Αθήνα. Η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας, ο τουρισμός, αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στις εργασίες της τράπεζας Eurobank για ακόμη μια χρονιά, σύμφωνα με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της τράπεζας Φωκίων Ακαραβία. Όπως ανέφερε σε ομιλία του στην 23η Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, από το 2013 έχει συσταθεί ειδικό τομέα στον Όμιλο, το Hotel and Leisure, που διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο του τουρισμού συνολικού ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τουριστικό workshop για την προώθηση της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ως τουριστικού προορισμού στην Τουρκία πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Γραφείου ΕΟ Τουρκίας. Στόχος της εκδήλωσης ήταν να τονιστεί η σημασία της ανάπτυξης τουριστικών ροών από τη γειτονική μας χώρα, καθώς και η σταθερή βελτίωσή τους ως γεγονός που φέρνει πιο κοντά τους δύο λαούς και συνδράμει στην ανάπτυξη των οικονομιών τους. Τον Κινέζο πρέσβη Ζου Ξιαολί συνάντησε στην Αθήνα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Στο επίκεντρο βρέθηκε η ενδυνάμωση των σχέσεων και η ενίσχυση της συνεργασίας τους σε θέματα ανάπτυξης και εμπορικών συναλλαγών. Παράλληλα, συζητήθηκαν θέματα τουρισμού, καθώς τα τελευταία χρόνια καταγράφεται αύξηση Κινέζων τουριστών στην Κρήτη και γενικότερα στην Ελλάδα. Την τρίτη καθημερινή πτήση της από την Αθήνα προς την Ντόχα του Κατάρ ανακοίνωσε η Qatar Airways. Η αεροπορική σύνδεση θα πραγματοποιείται με Airbus 320. Η υποστελέχωση του Υπουργείου Εξωτερικών και η άρνηση ορισμένων διπλωματών μας να αντιληφθεί τις ευεργητικές συνέπειες του τουρισμού για την ελληνική οικονομία είναι μία από τις μεγαλύτερες πληγές του. Ζευγάρι από το Κατάρ καταγγέλει ότι ενώ έκλεισε εισιτήρια και σουίτα σε πολυτελές ξενοδοχείο στη Σαντορίνη, μάλλον δεν υπολόγισε τη διάθεση της πρεσβείας μας στην Ντόχα, όπου ούτε ραντεβού δεν κατάφερε να κλείσει. Η αδυναμία του ΙΠΕΞ να δώσει λύση στο πρόβλημα της γρήγορης έκδοσης της βίζας των τουριστών από τις χώρες της Αραβικής Χερσονήσου προβλέπεται να στερήσει φέτος στη χώρα μας χιλιάδες ξένους επισκέπτες υψηλού εισοδήματος. Αυτές ήταν οι ειδήσεις από το χώρο του τουρισμού της εβδομάδας που μας πέρασε. Επιστρέφουμε στο στούντιο και ας περάσουμε ευθύς αμέσως στο πρώτο μέρος της συνέντευξης με την αναπληρώτρια Υπουργό Τουρισμού, την Έλληνα την Κουντουρά, με δύο θέματα που έχουν ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μας. Ένα εξ αυτών αφορά την πορεία της τουριστικής σεζόν και το δεύτερο έχει να κάνει με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τον Τουρισμό. Βρισκόμαστε στο Στρατηγείο του Τουρισμού της χώρας, στο γραφείο της αναπληρώτριας Υπουργού Τουρισμού, Έλληνας Κουντουρά. Αν θα μου επιτρέπει βέβαια από εδώ και πέρα να την προσφωνώ ως Υπουργό Τουρισμού, δεδομένου ότι εκείνη είναι αρμόδια για την άσκηση της τουριστικής πολιτικής. 4 μήνες διακυβέρνησης της συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητων Ελλήνων, 4 μήνες δύσκολοι για τον ελληνικό τουρισμό, που ακόμα δεν έχει βρει τα πατήματά του, δεδομένου δεν υπάρχει σταθερότητα οικονομική στη χώρα, που είναι το βασικό εργαλείο για να λειτουργήσει. Βλέπουμε όμως ιδιαίτερη κινητικότητα από την κυρία Κουντουρά και είμαστε στο γραφείο της για να ακούσουμε τις πρώτες κινήσεις που έχει σχεδιάσει για την αλλαγή του κλίματος αλλά και για τη δημιουργία νέων αγορών για τον ελληνικό τουρισμό. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
Είστε περίπου 4 μήνες στο Υπουργείο. Βέβαια, οι αρμοδιότητες ήρθαν σε εσάς λίγο αργότερα. Παρ' όλα αυτά, έχουμε δει μια ιδιαίτερη κινητικότητα από μέρους σας. Είμαστε ήδη στα τέλη Μαΐου. Μπαίνουμε στην καρδιά της τουριστικής σεζόν. Γνωρίζω από τις προγραμματικές σας δηλώσεις ότι στοίχημα για εσάς είναι η επιμήκυση της τουριστικής περίοδου. Ακριβώς. Κάτι που θα διευρύνει όχι απλά τα έσοδα, αλλά θα διατηρήσει και περισσότερες θέσεις εργασίας πιο πολύ καιρό στη χώρα. Ποιες είναι οι κινήσεις σας προς αυτήν την κατεύθυνση? Κοιτάξτε, αυτή είναι μια στρατηγική, γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η επιμήκυνση. Το οποίο δεν σας κρύβω ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, γιατί ήδη το έχουμε πετύχει με τους διεθνείς εταίρους μας. Μεγάλοι tour operators ήδη έχουν επιλέξει βέβαια την Ελλάδα ως προορισμό και είναι στρατηγική επιλογή τους. Έχουν επιμηκύνει την περίοδο από 180 ημέρες ήδη στις 215 ημέρες. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σπουδαίο. Για να μπορέσεις λοιπόν να στοχεύσεις και να επιτύχεις την επιμήκυνση της περίοδου, χρειάζεσαι πολύ διαφορετικές παραμέτρους όλα μαζί να συντελέσουν ώστε να έρθει το ποθητό αποτέλεσμα. Το πρώτο πράγμα είναι να στοχεύσεις το κοινό που ταξιδεύει όλο το χρόνο. Που αυτοί είναι άνθρωποι που μπορεί να ενδιαφέρονται για τον τουρισμό υγείας, που έχει να κάνει με τον ιατρικό τουρισμό, ιαματικό τουρισμό, ευεξία, έχει να κάνει με τον αθλητικό προπονητικό τουρισμό, έχει να κάνει με τον θρησκευτικό τουρισμό, πολιτιστικό τουρισμό και φυσικά συνεδριακό, αλλά και ιαματικό. Εκεί είναι το target group και των ανθρώπων που είναι, αν θέλετε, οι συνταξιούχοι, αυτοί που έχουν ελεύθερο χρόνο. Ο λεγόμενος τουρισμός τρίτης ηλικίας. Τρίτης ηλικίας. Ακριβώς. Λοιπόν, για να στοχεύσουμε αυτό το κοινό, πρέπει να συνεργαστούμε και με την περιφέρεια. Η περιφέρεια, λοιπόν, η τοπική αυτοδιοίκηση και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς συνεργαζόμαστε προκειμένου, για να γίνει αυτή η επιμήκυνση, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να υπάρχουν απευθείας πτήσεις. Άρα και με τις αερομεταφορές πρέπει να είμαστε σε συνεχή επαφή με τις περιφέρειες, ώστε η τοπική κοινωνία να μπορεί να υποστηρίξει την επιμήκυνση, γιατί ένα ξενοδοχείο μπορεί να δεχτεί τουρίστες, όμως δεν μπορεί να πάει σε ένα μέρος που τα μαγαζιά το χειμώνα είναι κλειστά ή δεν υπάρχουν οι υπηρεσίες τις οποίες έχουμε υποσχεθεί. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ένα θετικό της κρίσης ήταν ότι στηρίξαμε πάρα πολύ την ποιότητα και πετύχαμε πολύ καλύτερες υπηρεσίες στο τουριστικό κομμάτι, γιατί θέλαμε να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί. Άρα λοιπόν είναι πολλά τα οποία προσπαθούμε να δρομολογήσουμε και να παντρέψουμε ώστε να επιμηκύνουμε την περίοδο. Και είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι. Είναι σημαντική αυτή η συμφωνία με τους tour operators, αλλά έχω την αίσθηση ότι στη φαρέτρα σας δεν έχετε αυτά τα όπλα που θα θέλατε για να μπορέσετε να πετύχετε όλους τους στόχους. Και τι εννοώ? Τα κονδύλια για προβολή είναι ελάχιστα. Όχι τώρα, εδώ και τα τελευταία 2-3 χρόνια. Επίσης, μιλήσατε και εσείς ίδια για ένα μπαράζ αρνητικών δημοσιευμάτων που εκπορεύονται από το κλίμα αστάθειας, οικονομικής αστάθειας που εκπέμπει η χώρα στο εξωτερικό. Με τι μέσα, με τι όπλα μπορείτε να αμβλύνετε αυτή την εικόνα που ενδεχομένως να απομειώσει τους στόχους που έχετε θέσει? Κοιτάξτε, το θέμα της προβολής και της προώθησης είναι ένα κομμάτι το οποίο θέλω να δουλέψω πάλι με τις περιφέρειες. Για να μπορέσουμε να έχουμε καινούργιους τουριστικούς προορισμούς και να στηρίξουμε και την επιμήκυνση της περίοδου αλλά και ολόκληρη την περιφέρεια, είναι σημαντικό να συνεργαστούμε. Να ενώσουμε, αν θέλετε, και τα κονδύλια μας για την προβολή και την προώθηση. Από εκεί και πέρα, μην ξεχνάτε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή το νέο ΕΣΠΑ, το οποίο και προσπαθούμε να κλείσουμε, έτσι ώστε να έχουμε πολύ μεγαλύτερο μερίδιο στο τουριστικό προϊόν, που φυσικά θα παρέχει και προβολή και προώθηση. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Το διαδίκτυο ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ μεγάλη. Πολύ κομμάτι στην προβολή της χώρας. Τεράστιο κομμάτι. Εκεί λοιπόν τι θέλουμε? Θέλουμε να δημιουργήσουμε μία πλατφόρμα πάνω στην οποία δουλεύουμε, ώστε η προώθηση να είναι πολύ μεγάλη, να έχει διαδραστικά αλλά και, αν θέλετε, σημερινά δεδομένα με πάρα πολλές γλώσσες. Μία πλατφόρμα η οποία θα διεισδύει και σε συνεργασία, γι' αυτό έχουμε ήδη κάνει και πάρα πολλά ραντεβού με τις πρεσβείες μας στο εξωτερικό, αλλά και με τα γραφεία τύπου. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει μία συνεργασία με
αρμόδια, μάλλον με υπουργεία που δεν είναι συναρμόδια, αλλά που μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ στην προβολή. Και φυσικά με το καινούργιο ΕΣΠΑ να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα κονδύλια. Αλλά υπάρχουν και άλλες πολλές ιδέες, ξέρετε. Ναι, αλλά θέλω... για τουριστικούς προορισμούς, τους οποίους θέλουμε να προβάλλουμε στο εξωτερικό και όχι στην Ελλάδα. Κύριε Υπουργέ, συμφωνώ. Είστε σε πολύ καλό δρόμο. Μιλήσατε τώρα για, κατά τη γνώμη μου, μια πληγή της χώρας, που είναι οι κατατόπους πρεσβείες σε κάποιες αγορές που, εξ όσων γνωρίζω, είναι στόχοι για το Υπουργείο, προκειμένου να αντλήσουμε τουρίστες υψηλότερου βαλαντίου. Και τι εννοώ. Βλέπουμε ότι σε πρεσβείες κλειδιά δεν υπάρχει δυνατότητα να εκδίδονται βίζες, που είναι το α και το ω στον Αρθινάς τουρίστας. Εκεί υπάρχει κάποια πρωτοβουλία από εσάς να πείσετε το Υπουργείο να δώσει μια όθηση σε αυτές τις πρεσβείες? Κοιτάξτε, τα τελευταία 5 χρόνια αντιμετωπίζουμε αρκετά σοβαρά προβλήματα, όχι μόνο οικονομικά, αλλά όπως ξέρετε και στελέχωσης. Οι πρεσβείες πραγματικά δίνουν ένα τεράστιο αγώνα και σε κάποιες πολύ σημαντικές αγορές, όπως είναι η Ρωσία παραδείγματος χάρη, είμαστε πρωταθλητές στην έκδοση ταχύτητας, αν θέλετε, σε 48 ώρες βίζας. Κάνουμε ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν. Έχουμε μιλήσει και με τα Υπουργεία του Εξωτερικού, έτσι ώστε στις αγορές οι οποίες τους μήνες που υπάρχει τεράστια ζήτηση θα χρειαστεί να υπάρξει μεγαλύτερη βοήθεια ανθρώπινου δυναμικού, πράγμα το οποίο και πρόκειται να κάνουν. Αλλά εδώ είναι, όπως ξέρετε, ένα συνολικό κομμάτι που πρέπει να το δούμε, γιατί το ότι δεν υπάρχουν στελέχοι, ότι δεν υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό, όπως παραδείγματος χάρη στην τουριστική αστυνομία, που και εκεί αντιμετωπίζουμε αρκετά προβλήματα. Θα θέλαμε να είναι καλύτερα στελεχωμένοι, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, σε νησιά τα οποία έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη. Όλα αυτά τα κοιτάμε, αλλά μην ξεχνάτε ότι βγαίνουμε και είμαστε μια κυβέρνηση που δεχτήκαμε, κληρονομήσαμε 5 χρόνια ύφεσης. Ναι. Και ήθελα να ρωτήσω, σε αυτό το κλίμα που αναφέρεστε, υπάρχουν προτάσεις επενδυτικού ενδιαφέροντος? Υπάρχει ενδιαφέρον από επενδυτές να επενδύσουν σε αυτό το κλίμα? Ναι, υπάρχουν και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, γιατί ο νέος στόχος, ένας από τους στόχους μάλλον του Υπουργείου μου, είναι να ανοίξουμε και νέες αγορές. Θα μιλήσουμε όμως γι' αυτό μετά. Ανοίγοντας όμως τις νέες αγορές, υπάρχει και τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον. Εδώ στο Υπουργείο έχουμε βρει πάρα πολλές επενδύσεις, οι οποίες λίμναζαν, καθυστέρησαν για πολλούς και διαφόρους λόγους, να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, τις οποίες έχουμε πραγματικά βγάλει από τα συρτάρια, προχωράνε, έχουν υπογράψει τις ανάλογες άδειες που χρειάζονται και ξεκινάει η υλοποίησή τους. Υπάρχουν καινούργιες επενδύσεις, μεγάλες επενδύσεις. Πάρα πολλές αγορές θεωρούν και επιχειρηματίες την Ελλάδα ως μια τεράστια ευκαιρία, και μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα μας είναι πραγματικά ξεχωριστή. Δηλαδή είναι μέσα στη Μεσόγειο η χώρα που έχει, που θεωρείται νησιωτική, έχει πολυνησία, υπάρχουν εναλλαγές, υπάρχει πραγματικά πλουραλισμός. Άρα οι επενδύσεις εδώ είναι και πολύ σημαντικές, αλλά θεωρούν ότι είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία αυτή τη στιγμή, γιατί και οι τιμές είναι εξαιρετικές. Για να προχωρήσουν όμως αυτές οι επενδύσεις, θα λέγαμε, κυρία Συνιστόσα, είναι οι σχέσεις που έχετε εσείς, που διατηρείτε εσείς, με το ΙΠΕΚΑ. Μιλάμε για μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μιλάμε για ΣΜΠΕ, κάποιες άλλες. Πώς είναι σήμερα οι σχέσεις σας και τι πιστεύετε ότι θα γίνει στο μέλλον? Κοιτάξτε, για να ετοιμαστεί ένας φάκελος για μια μεγάλη επένδυση, καταλαβαίνετε ότι είναι πολλά υπουργεία τα οποία φέρουν συναρμόδια υπουργεία. Εμείς έχουμε τη χαρά να έχουμε ένα υπερυπουργείο που αφορά την ανάπτυξη, τον τουρισμό, την ναυτιλία, που έχει να κάνει και με κομμάτια επενδύσεων τα οποία ακουμπάνε και εκεί, αλλά και μεταφορών. Όταν λοιπόν ο φάκελος είναι έτοιμος, έχει ολοκληρωθεί και από εμάς υπάρχει μία θετική γνώμη όσο αφορά την επένδυση, καταλαβαίνετε ότι το ΙΠΕΚΑ θα κοιτάξει καθαρά το νομικό κομμάτι, και αν αυτός ο φάκελος έχει τις μελέτες τις οποίες χρειάζεται και αν δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα το οποίο να κολλάει κάπου. Επειδή λοιπόν υπάρχει τεράστια συνεργασία αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση, και αυτό μπορώ να σας το επιβεβαιώσω, γιατί εγώ ίδια έχω ασχοληθεί με πάρα πολλές επενδύσεις, τις οποίες
οι οποίες λίμναζαν εδώ και ξεμπλοκάρανε και έπρεπε να περάσουν και από το ΙΠΚΑ, όλα προχωράνε πάρα πολύ γρήγορα. Πρόθεση αυτής της κυβέρνησης είναι να γίνουν επενδύσεις και να προχωρήσουν γρήγορα αυτές οι επενδύσεις. Μιλήσατε πριν για το άνοιγμα νέων αγορών. Θέλω να μας προσδιορίσετε ποιες είναι αυτές οι αγορές στόχοι που έχετε θέσει και τι προσδοκάτε, αν έχετε κάποιο στρατηγικό σχέδιο για αυτές τις αγορές. Κοιτάξτε, έχουμε μία συγκεκριμένη στρατηγική που είναι 6 άξονες. Θα ήθελα να τους αναφέρω για να προχωρήσω μετά σε αυτό. Το πρώτο κομμάτι είναι, όπως είπαμε, η επιμήκυνση της περίοδου, το οποίο εργαζόμαστε με συγκεκριμένους στόχους για να το πετύχουμε. Το δεύτερο κομμάτι είναι οι επενδύσεις που μιλήσαμε και είναι πάρα πολύ σημαντικές, γιατί έτσι μπορούν να δώσουν και κίνητρα στις τοπικές κοινωνίες και τις τοπικές οικονομίες. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Το τρίτο είναι ότι για να πετύχει όλο αυτό συνεργαζόμαστε με τις περιφέρειες, τους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά και με την αυτοδιοίκηση. Την προβολή φυσικά και την προώθηση. Το άλλο κομμάτι είναι το νομοθετικό. Χρειάζεται μια κωδικοποίηση του νομοθετικού πλαισίου, γιατί θα μιλήσουμε γι' αυτό μετά, γιατί υπήρξαν δυστυχώς αλλαγές στις δομές και στους τομείς και στο Υπουργείο Τουρισμού, αλλά και στον ΕΟΤ, τον εποπτευόμενο φορέα μου, που και εκεί χρειαζόμαστε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε και βήματα, έτσι ώστε να φέρουμε νομοθετικές ρυθμίσεις και μια κωδικοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για να καλύψουμε όλες αυτές τις δυσλειτουργίες και, εκκρεμότητες που δημιουργήθηκαν. Και το άλλο κομμάτι είναι το άνοιγμα νέων αγορών για να συμπληρώσει και επενδύσεις και επιμήκυνση, δηλαδή είναι όλα μαζί, συνδέονται. Οι νέες αγορές που θέλουμε είναι αγορές οι οποίες έχουμε τη χαρά να μπορούμε να συνδέσουμε και με απευθείας πτήσεις. Παραδείγματος χάρη, η Sky Greece, μια ελληνική εταιρεία η οποία συνδέει υπερατλαντικά τον Καναδά και την Αμερική. Αυτό είναι μια προσπάθεια την οποία στηρίζουμε, γιατί προσδοκούμε να ενώσουμε την ομογένεια, αλλά και τους φίλους, τους φιλέλληνες, Αμερικάνους, Καναδούς, οι οποίοι θέλουν να έρθουν στην πατρίδα μας. Mm-hmm. Ένα άλλο κομμάτι είναι η Κορέα. Ανοίξαμε μια απευθείας πτήση. Είναι μέσα στον Ιούνιο και η έκθεση, η τουριστική, η οποία θα γίνει που συμμετέχουμε, έτσι ώστε να ανοίξουμε και αυτή την αγορά. Είχα μια αποστολή Κορεατών την προηγούμενη εβδομάδα, οι οποίοι είναι κατενθουσιασμένοι και στηρίζουν αυτή την προσπάθεια και φυσικά τα πακέτα τα οποία δημιουργούνται, γιατί ξέρετε κάτι, για να μπορέσεις να φέρεις έναν τουρίστα ο οποίος δεν θα έρθει μόνο για τον ήλιο και τη θάλασσα, αλλά τον ενδιαφέρει πάρα πολύ ο πολιτισμός, τον ενδιαφέρει πολύ η ιστορία μας και έρχεται να κάνει ένα διαφορετικό είδος τουρισμού, που σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και το shopping. Οι αγορές που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ για την κατανάλωση. Με τον Κινέζο, έτσι, τουρίστα. Προσυδειάζει στην Κορεάτης φιλοσοφία. Και Κινέζος, γιατί και στην Κίνα ξεκινήσαμε επίσης απευθείας πτήση, που και εκεί στηρίζουμε και πάλι μέσα στον Ιούνιο, είναι αμέσως επόμενη έκθεση από την Κορέα, το Πεκίνο, που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική έκθεση. Αλλά έχουμε ανοίξει και με τις αραβικές χώρες, όπως είναι παραδείγματος χάρη η Αιτζίαν, που άνοιξε 2 πτήσεις από 20 Ιουλίου με το Ριάντ. Καταλαβαίνετε ότι εκεί θέλουμε να στηρίξουμε και να βοηθήσουμε, γιατί δεν θα έρθουν μόνο νέοι τουρίστες, θα έρθουν και υψηλού εισοδήματος τουρίστες. Πράγμα το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί καλό είναι το ρεκόρ αφήξεων, αλλά εγώ θα ήθελα ένα ρεκόρ εισπράξεων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με ενδιαφέρουν όλες οι αγορές. Επίσης, μία κίνηση που είχε γίνει και η οποία προσδοκούμε στο μέλλον να δούμε αν θα μπορέσουμε να έχουμε και εκεί απευθείας πτήση, είναι η Βραζιλία. Αλλά μας ενδιαφέρει όλη η περιοχή εκείνη η οποία μπορεί να συνδέσει. Λατινική Αμερική, μιλάμε και για Buenos Aires, Αργεντινή. Ακριβώς, ακριβώς. Που σήμερα εξυπηρετούνται είτε μέσω Πορτογαλίας, είτε μέσω Ισπανίας, είτε μέσω Γαλλίας για να έρθουν εδώ. Όμως παρατηρήσαμε και εκεί ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα στον τουρισμό τους και θέλουμε και από εκεί να έχουμε το μερίδιο που μας αναλογεί. Η Ελλάδα θεωρώ είναι ένας ισχυρός, δυναμικός, ασφαλής προορισμός. Και μπορούμε να διεκδικήσουμε πραγματικά και περισσότερες αφίξεις, αλλά και πολύ μεγαλύτερο εισόδημα. Ήθελα να ρωτήσω κάτι τελευταίο, επειδή ο βραχίωνας άσκησης της τουριστικής πολιτικής σας είναι ο ΕΟΤ. Ποια είναι η επόμενη μέρα του οργανισμού? Κοιτάξτε, το Υπουργείο Τουρισμού είναι ένα ισχυρό Υπουργείο και έχει 2 εποπτευόμενους φορείς. Ο ένας είναι ο ΕΟΤ και ο άλλος είναι το ΞΕ. Ξενοδοχειακό επιμελητήριο.
Είναι δύο επεμπτευόμενοι φορείς με τους οποίους συνεργαζόμαστε εξαιρετικά, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να έχουμε διάλογο φυσικά και με όλους τους ιδιώτες, όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά και τον επιχειρηματικό κόσμο που αγωνίζεται πάρα πολύ σκληρά για να έχουμε ως Ελλάδα το αποτέλεσμα το οποίο ποθούμε. Δηλαδή, να ανεβάσουμε το ΑΕΠ και να έχουμε πολύ μεγαλύτερες εισπράξεις. Αυτό φυσικά ευνοεί την πατρίδα μας, γιατί είναι βασικός πυλώνας της οικονομίας μας, όπως σας είχα όπως σας είπα και πριν, αλλά είναι και πάρα πολύ σημαντικό γιατί θα αυξηθούν και οι θέσεις εργασίας. Ο ΕΟΤ λοιπόν, όπως σας είπα πριν, υπηρεσιακά άλλαξαν κάποιοι τομείς και κάποιες δομές και οι αρμοδιότητες του ΕΟΤ δεν ήταν ξεκάθαρες. Δουλεύουμε λοιπόν πάνω στα οργανογράμματα έτσι ώστε να έχουμε ένα ισχυρό Υπουργείο, ένα ισχυρό ΕΟΤ, αλλά και ένα δυνατό και ισχυρό ξενοδοχειακό επιμελητήριο που συγχρόνως θα ενώνουμε τις δυνάμεις μας, συνεργαζόμενοι με τις περιφέρειες, την αυτοδιοίκηση και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του τουρισμού για να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, το οποίο θα είναι η τεράστια επιτυχία να μην αφήνουμε τον τουρισμό μας να είναι ευάλωτος στα δημοσιεύματα ή στην αστάθεια, αλλά να προχωρήσει δυνατά προς την κατεύθυνση που μας ενδιαφέρει για να έχουμε ένα ισχυρό τουριστικό αποδοτικό προϊόν και πάνω απ' όλα ανταγωνιστικό. Αυτά θα γίνουν με νομοθετικές ρυθμίσεις. Γι' αυτό και σας είπα πριν, κωδικοποιούμε τη νομοθεσία την τουριστική, γιατί έχουμε και ένα άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με την τουριστική εκπαίδευση, που και αυτό δυστυχώς αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Όταν το 2011 έκλεισαν οι σχολές ξεναγών, όταν έχουμε την ΑΣΤΕΡ και την ΑΣΤΕΚ, δύο σχολές στη Ρόδο και στην Κρήτη που δυστυχώς υπολειτουργούν, όταν αντιμετωπίζουμε προβλήματα με τα ΕΠΑΣ και τα ΙΕΚ, γιατί χρειαζόμαστε υποστήριξη και ενίσχυση και τέλος πάντων να πάρουμε μία απόφαση, και εδώ είμαστε και δουλεύουμε, ο Γενικός Γραμματέας που είναι ο κ. Ζαχαράτος και η αρμοδιότητά του και ο οποίος είναι γνώστης εξαιρετικός στο κομμάτι αυτό, πώς θα υποστηρίξουμε και θα ενισχύσουμε και την τουριστική μας εκπαίδευση. Υπάρχουν και άλλα μικρά θέματα τα οποία ακουμπάνε, αν θέλετε, και σε άλλα συναρμόδια υπουργεία. Είμαι εξαιρετικά χαρούμενη και ενθουσιασμένη με τη συνεργασία που έχουμε, γιατί λύνουμε άμεσα θέματα, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έτσι δίνουμε τη δυνατότητα να προχωράμε παρακάτω και να γίνονται όλα αυτά τα πολύ γρήγορα θετικά βήματα που, όπως στην αρχή επισημάνατε, μέσα σε 3 μήνες. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου, ένα άλλο κομμάτι το οποίο και με αυτό θα κλείσω υποστηρίζω, είναι ότι για να συμβούν όλα αυτά που προανέφερα, χρειαζόμαστε την ενίσχυση, τα κριτήρια, τις προδιαγραφές και τα νομοθετικά πλαίσια των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, που έχει να κάνει με τον ιατρικό τουρισμό, τον τουρισμό υγείας βασικά, που περιλαμβάνει τον ιατρικό, τον τουρισμό ευεξίας, τα ιαματικά, αλλά και τον αγροτουρισμό, που είχαν γίνει κάποια επεξεργασία στο παρελθόν και τώρα πρέπει να έρθουν να βγουν οι υπουργικές αποφάσεις για να προχωρήσει. Το πλαίσιο για να νομιμοποιηθούν με την καινούργια πάλι νομοθεσία τα κάμπινγκ. Έχουμε θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και ακουμπάνε σε διαδικασίες και, να μην μπαίνω τώρα σε λεπτομέρειες, αλλά εκκρεμότητες που στο παρελθόν δεν είχαν τακτοποιηθεί. Και όλα αυτά ελπίζουμε μέσα στους επόμενους μήνες να τα έχουμε δρομολογήσει, έτσι ώστε να μπορέσουμε δυναμικά πια και με νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο δεν θα είναι πρόχειρο αποσπασματικό και δεν θα ερμηνεύεται κατά το δοκούν, να πάει μπροστά το προϊόν που λέγεται τουρισμός και που θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και περήφανοι, γιατί η χώρα μας είναι μοναδική. Κύριε Υπουργέ, ελπίζω πραγματικά οι στόχοι σας να ευοδοθούν, γιατί είναι στόχοι της χώρας, είναι εθνική στόχη. Και ο τουρισμός, σύμφωνα με τη γλώσσα των αριθμών, απέδειξε ότι αυτός στηρίζει την ελληνική οικονομία σήμερα και με τεράστιες προοπτικές. Και το έχετε πιάσει το νόημα πολύ γρήγορα και χαίρομαι γι' αυτό. Ευχαριστώ για την κουβέντα που είχαμε σήμερα και πάλι να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στους στόχους σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πραγματικά θα συμφωνήσω. Ο τουρισμός είναι εθνικό προϊόν. Ο τουρισμός ενώνει τους λαούς. Ο τουρισμός είναι χαρά. Είναι διασκέδαση και ενώνει και τα κράτη. Είμαστε καλά. Αυτή ήταν η συνέντευξη της αναπληρώτριας Υπουργού Τουρισμού. Μια συνέντευξη που θα συζητηθεί δεδομένου ότι για πρώτη φορά η Έλληνα Κουντουρά άνοιξε τα χαρτιά της. Να περάσουμε όμως σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε για τη συνέχεια της εκπομπής.
Επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος του Tourism Day και να περάσουμε όμως ευθύς αμέσως σε ένα άλλο θέμα που ενδιαφέρει τις τουριστικές επιχειρήσεις και ειδικότερα τα τουριστικά λεωφορεία. Μιλάμε για το προϊόν M2M της Vodafone. M2M λέγεται η νέα κατηγορία προϊόντων της Vodafone. Τι σημαίνει, πού απευθύνεται, ποιες οι εφαρμογές της, θα κουβεντιάσουμε σήμερα με το Διευθυντή Ανάπτυξης και Καινοτομίας Προϊόντων της Vodafone, Κώστα Θεοδωρόπουλο. Κύριε Θεοδωρόπουλε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Ήθελα να σας ρωτήσω, αυτή η εφαρμογή machine to machine, πού απευθύνεται, ποιο είναι το κοινό της? Ναι, καταρχήν να πούμε ότι με τον όρο machine to machine εννοούμε ένα σύνολο τεχνολογικών λύσεων, οι οποίες επιτρέπουν μετάδοση δεδομένων μεταξύ μηχανών. Και όταν λέμε μηχανών, κυρίως μεταξύ μηχανών και υπολογιστικών συστημάτων μέσω των δικτύων, είτε σταθερών είτε κινητών δικτύων, έτσι ώστε αυτά τα δεδομένα να μπορούν να αξιοποιηθούν από τον χρήστη, που συγκεκριμένα μια επιχείρηση, για είτε να βελτιώσει να μειώσει τα κόστη της, ή να βελτιώσει τις λειτουργίες της ή να αυξήσει τα έσοδα της. Άρα μιλάμε για υπηρεσίες οι οποίες είναι εργαλεία στην οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων σήμερα. Βλέπουμε ότι, ειδικά στο κομμάτι το λεγόμενο fleet management, η εφαρμογή του είναι άμεση. Έχουμε χιλιάδες επιχειρήσεις στη χώρα όπου έχουν στόλους αυτοκινήτων και μπορούν ανά πάσα στιγμή να γνωρίζουν που βρίσκεται το αυτοκίνητο, έτσι δεν είναι? Ναι. Να πούμε ότι μια πολύ σημαντική μηχανή, όπως είπαμε, για να είμαστε, να δώσουμε το μαστού μασίν, στην οποία θέλουν... Πολύ ρομποτικό μου ακούγεται αυτό. Θέλουν να συλλέγουν δεδομένα, είναι προφανώς το αυτοκίνητο. Και είναι τα αυτοκίνητα των επιχειρήσεων, τα οποία είναι ένα asset ακριβό για την επιχείρηση, η οποία βρίσκεται στον δρόμο. Άρα, μια επιχείρηση θέλει να γνωρίζει πού είναι τα αυτοκίνητά της για λόγους ασφαλείας, θέλει να γνωρίζει την κατανάλωση καυσίμων. Φαίνεται και αυτό, καταγράφεται και αυτό. Σε πραγματικό χρόνο κατανάλωση καυσίμων, άρα γνωρίζει πού και γιατί καταναλώθηκαν τα καύσιμα, άρα είναι πρακτικά μείωση κόστους. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρει ποιος οδηγός ήταν στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να γνωρίζει ποια είναι η συμπεριφορά του οδηγού. Πώς φαίνεται αυτό, ο τρόπος που οδηγάει? Ναι, ο τρόπος που οδηγάει. Αν οδηγάει γρήγορα, αργά, όρια ταχύτητας. Άρα υπάρχει είναι ένα εργαλείο διαχείρισης, παρακολούθησης στόλου οχημάτων με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους του στόλου αυτοκινήτου. Προχθές που κάνατε μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση, είδα ότι έχει εφαρμογή και ακόμη και στο να παρακολουθείς ψυγεία. Ναι. Το ψυγείο είναι μια άλλη μηχανή, είναι μια άλλη κατηγορία μέσα στην ομπρέλα των υπηρεσιών του Mass to Machine. Οι επιχειρήσεις και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θέλουν να μπορούν να παρακολουθούν την ποιότητα των προϊόντων τους, τα οποία είναι αποθηκευμένα μέσα στα ψυγεία. Άρα θέλουν σε πραγματικό χρόνο να ενημερώνονται αν υπάρξει κάποια απόκληση στη θερμοκρασία αποθήκευση των προϊόντων και να ενημερώνονται σε περίπτωση διακοπής ρεύματος για να μπορούν να παίρνουν μέτρα έτσι ώστε να αποφύγουν να έχουν κάποια καταστροφή των προϊόντων που είναι μέσα στο ψυγείο. Αυτό ήταν το προϊόν M2M και να περάσουμε ευθύς αμέσως σε ένα ρεπορτάζ που μιλάει για τη δεύτερη Greek Tourism Expo. Πρόκειται για την έκθεση B2B. Θα γίνει το προσεχή Δεκέμβριο. Μιλήσαμε με τον ιδιοκτήτη της. Ας παρακολουθήσουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Τέσσερις με 6 Δεκεμβρίου του 2015 πραγματοποιείται στην Αθήνα η Greek Tourism Expo. Πρόκειται για την έκθεση του ελληνικού τουρισμού που ήρθε στην Αθήνα για να μείνει. Η ελληνική τουριστική βιομηχανία συναντά στο Metropolitan Expo hosted buyers από το εξωτερικό, αλλά και αρκετούς Έλληνες επισκέπτες οι οποίοι διψούν για διακοπές. Έχουμε κοντά μας τον διοργανωτή της έκθεσης, Χριστόφορο Παπαδιώτη. Κύριε Παπαδιώτη, τι έχουμε να περιμένουμε από τη δεύτερη Greek Tourism Expo? Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα σας πω ότι η έκθεση που έγινε πέρσι για πρώτη φορά, στόχο είχε να καθιερωθεί στην αγορά ως μια επιτυχημένη έκθεση τουρισμού στην Αθήνα. Και αυτό το πετύχαμε. Είχαμε 160 εκθέτες, 75 hosted buyers από το εξωτερικό, οι οποίοι έκαναν 2.600 ραντεβού με τους εκθέτες και επιτυχημένα ραντεβού. Είχαμε περισσότερους από 6.500 επισκέπτες,
το 87% των οποίων ήταν επαγγελματίες. Εφέτος μεγαλώνουμε την έκθεση, γιατί θα καλέσουμε 100 hosted buyers από διάφορες χώρες. Θα έρθουν 100 από διάφορες χώρες, μάλιστα. Και επίσης κάνουμε μία οργάνωση τμηματικά της έκθεσης για θέματα που, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν πολύ παρουσιαστεί στην εκθεσιακή αγορά. Για πρώτη φορά θα παρουσιάσουμε τα luxury boutique hotels και villas. Τα εντάσσουμε στον τουρισμό υψηλού επίπεδου, ο οποίος θα καλυφθεί από τους 50 έως 60 buyers και θα καλύψει τις κατηγορίες του MICE, θα καλύψει τις κατηγορίες της κρουαζιέρας, το City Break και φυσικά τα πεντάστερα ξενοδοχεία και όλα τα συναφή. Θα κάνουμε πάλι την παράλληλη εκδήλωση, την ημερίδα για την ελληνική κρουαζιέρα. Έχει επίσης να κάνει μια πολύ σημαντική εκδήλωση ο ΣΕΤΕ. Θα κάνει μια μεγάλη εκδήλωση το ξενοδοχειακό επιμελητήριο και ελπίζουμε ότι θα κάνουμε μια πολύ σημαντική επίσης εκδήλωση για το management και τη διοίκηση των ξενοδοχείων και των τουριστικών επιχειρήσεων. Κάνατε την πρώτη έκθεση ουσιαστικά, η οποία έχει να κάνει με B2B συναντήσεις για τον χώρο της ξενοδοχείας, των τουριστικών πρακτόρων και των tour operators του εξωτερικού. Αυτό το βήμα πώς γεννήθηκε για σας? Όταν έχεις 25 εκατομμύρια τουρίστες, όταν έχεις χιλιάδες επιχειρήσεις να ασχολείται με τον τουρισμό και δεκάδες χιλιάδες εργαζομένους, δεν είναι δυνατόν να μην έχεις ένα εκθεσιακό και συνεδριακό γεγονός στην Αθήνα για τον ελληνικό τουρισμό. Στόχος μας λοιπόν είναι να μειώσουμε τις εξόδους των τουριστικών ελληνικών επιχειρήσεων προς το εξωτερικό, να τις μειώσουμε, όχι να τις εξαφανίσουμε, και να φέρουμε το διεθνές κομμάτι του τουρισμού στην Ελλάδα. Τουρισμός σημαίνει ταξίδια. Ας ταξιδέψουμε λοιπόν μαζί στις Ποράδες. Πάμε στην Αλόνισο, όπου θα δούμε τις ομορφιές της, καθώς και το θαλάσσιο πάρκο της. Στην Αλόνισο, η φύση ζήλεψε την ηρεμία και την ομορφιά και έστησε τα δικά της ησυχαστήρια. Η παλιά πρωτεύουσα του νησιού ξαναγεννιέται τα τελευταία χρόνια. Τα ερυπωμένα σπίτια της παλιάς Σαλονίσου αναστηλώθηκαν, αναπαλαιώθηκαν και γοητεύουν τον επισκέπτη που ψηλά από τα σοκάκια της αγναντεύει το Αιγαίο. Στα μονοπάτια και στις παραλίες του νησιού, στη Βότση, στη Στενή Βάλα, στα Καλαμάκια, η Αλόνισος κλέβει την καρδιά του επισκέπτη για πάντα. Διάσημο το θαλάσσιο πάρκο με τις μεσογειακές φώκες και τα μαγευτικά νησιά. Η Κυραπαναγιά, τα Σκάτζουρα, η Περιστέρα, τα Γιούρα, το Πιπέρι. Ένα καταφύγιο της φύσης η Αλόνισος προσφέρει πάντα ό,τι υπόσχεται. Το θαλάσσιο πάρκο δεν είναι μια κλειστή περιοχή. Είναι μια εκτεταμένη περιοχή 2.200 τετραγωνικών χιλιόμετρων, στην οποία υπάρχουν διαχειριστικές ρυθμίσεις, αλλά τα περισσότερα σημεία στο θαλάσσιο πάρκο είναι επισκέψιμα από το κοινό. Ο επισκέπτης της περιοχής έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί στα διάφορα σημεία του θαλάσσιου πάρκου όπου επιτρέπεται η προσέγγιση, με διάφορους τρόπους,
κυρίως δηλαδή με ιδιωτικό πλωτό μέσο, επειδή είναι μια μεγάλη εκτεταμένη θαλάσσια περιοχή, ή με οργανωμένες εκδρομές. Υπάρχουν σκάφη τα οποία κάνουν οργανωμένες εκδρομές με ξεναγήσεις σε διάφορες περιοχές του πάρκου. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών, υπάρχει πιθανότητα να δει μεσογειακή φώκια, ένα πολύ σπάνιο ζώο. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε εδώ ότι οι φώκες είναι πάρα πολύ λίγες και αποφεύγουν την ανθρώπινη παρουσία. Άρα, είναι ένα σπάνιο γεγονός, αλλά πάντα υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Αλλά κυρίως θα έχει τη χαρά να χαρεί τα θαυμάσια τοπία της περιοχής, να τον συνοδεύουν σε πολλές περιπτώσεις δελφίνια στις θαλασσινές διαδρομές του. Θα έχει την τύχη να δει κάποια σπάνια είδη της ορνηθοπανίδας, όπως είναι τα γεράκια Φάλκο Ελεονόρα, ένα σπάνιο είδος γερακιού το οποίο έρχεται και φωλιάζει στα νησάκια του πάρκου, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, τους Αιγαιόγλαρους. Και γενικά μιλάμε για μια πάρα πολύ όμορφη περιοχή, η οποία προσφέρει μοναδικές χαρές στον επισκέπτη που θα την περιηγηθεί. Στο Πατητήρι, το λιμάνι της Σαλονίσου, λειτουργεί και κέντρο πληροφόρησης για το κοινό, όπου υπάρχει μεγάλη έκθεση με πολύ πληροφοριακό υλικό, ενημερωτικά ταμπλό, φωτογραφίες, παιχνίδια για τα παιδιά, γίνονται προβολές βίντεο. Το κέντρο λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια από τη ΜΟΜ, την Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας, που είναι μια μη κυβερνητική περιβαλλοντική οργάνωση, η οποία δραστηριοποιείται στην περιοχή του πάρκου εδώ και μια 15ετία περίπου, από το 1990, σε μόνιμη βάση. Η ΜΟΜ έχει μια σειρά δραστηριοτήτων στην περιοχή, απαραίτητων για την διαχείριση της μεσογειακής φώκιας, όπως είναι η παρακολούθηση του πληθυσμού, η επιστημονική παρακολούθηση, με παρακολούθηση των βιοτόπων της, μετρήσεις των γεννήσεων κάθε χρόνο. Και επίσης λειτουργεί και τη μοναδική μονάδα περίθαλψης φωκών που υπάρχει στη Μεσόγειο. Η μικρή αυτή μονάδα υπάρχει στη Στενιβάλα και συνήθως τον χειμώνα, όπου φιλοξενούνται ορφανά ή τραυματισμένα ζώα, οι επισκέπτες έχουν την δυνατότητα και εκεί να δουν αυτό το σπάνιο θηλαστικό, αν υπάρχει κάποιο ζώο στην περίθαλψη. Η περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλωνίσου Βορειών Σποράδων είναι μια θαυμάσια περιοχή την οποία αξίζει να επισκεφθεί κανείς. Αυτό όμως που πρέπει να έχουμε κατά νου, ερχόμενοι σε μια τέτοια ευαίσθητη οικολογικά περιοχή, είναι ο σεβασμός στη φύση, ο σεβασμός στους κανονισμούς του πάρκου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να απολαύσουμε κάποιες πάρα πολύ όμορφες περιοχές, τις οποίες στην ουσία έχουμε κληρονομήσει από τα παιδιά μας και έχουμε αναλάβει την υποχρέωση να τις προστατεύσουμε για τις μελλοντικές γενιές. Το Κέντρο Ομοιοπαθητικής στην Αλώνισο ρίχνει μια διαφορετική ματιά στην ιατρική και αποτελεί ένα από τα σημεία αναφοράς του νησιού. Μετά από αυτό το ονειρικό ταξίδι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Να σας ευχαριστήσουμε που είστε κοντά μας. Ραντεβού την άλλη εβδομάδα με εξίσου ενδιαφέροντα θέματα. Γεια σας.